Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι εδώ στην κουζίνα του breakfast να φτιάξουμε μία μπουγάτσα λίγο διαφορετική. Δεν είναι γλυκιά, είναι αλμυρί. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί είναι από τις συνταγές που τις λατρεύω. Νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο να ταξιδεύουμε τη μαγειρική μας και σήμερα νοερά θα πάμε στην πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη μας με τη νέα καμπάνια τη Φίλη της Γεύσης από το Φιλαδέλφια και θα κάνουμε αλμυρή μπουγάτσα με τυρί κρέμα Φιλαδέλφια. Πραγματικά, ποιος δεν αγαπάει να πηγαίνει να ανακαλύπτει τοπικές συνταγές, να τις δοκιμάζει, να προσπαθεί να τις ανακαλύψει και σε όλο αυτό τι βοηθάει η νέα καμπάνια Φίλη της Γεύσης που παραχωρεί το Φιλαδέλφια τη θέση της συσκευασίας σε 10 τρομερές τοπικές τοποθεσίες από την όμορφη μας Ελλάδα. Και μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τοπικές συνταγές. Και σήμερα ταξιδεύουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Μπουγάτσα αλμυρί, πανεύκολη, πολύ γρήγορη και πάρα πολύ λαχταριστή. Και εννοείται θα βγάλουμε και πολλά κομμάτια. Πολλά, γιατί θα εξαφανιστεί γρήγορα, άρα να έχουμε υλικό για να δώσουμε και στα παιδιά μας και σε εμάς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία κατσαρολίτσα θέλουμε ίσα-ίσα. Θα βάλουμε το γάλα να αρχίσει να βράζει. Δεν θέλουμε να κοχλάζει έντονα. Ίσα-ίσα με το που φτάσει στους 98% βαθμούς και θα δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα, θα ξεκινήσουμε να προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά. Τα οποία είναι σιμιγδάλι. Τα αυγουλάκια μας και βουτυράκι και εννοείται τυρί κρέμα Φιλαδέλφια που θα μας δώσει αυτή τη μοναδική γεύση, την απολαυστική κρεμόδη φύ μέσα στην τυρόπιτά μας. Θα το ισορροπήσει όλο αυτό. Ωραίο. Και μου αρέσει γιατί το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια μπορεί να είναι και σε αλμυρί όπως κάνουμε σήμερα μπουγάτσα και σε γλυκές Παρασκευές και είναι εντυπωσιακό γιατί σήμερα για παράδειγμα το πρωί έφαγα ένα πολύ γρήγορο σνακ, έφυγα από το σπίτι σε μια φετούλα ψωμί, μια χαρά. Οπλέ. Ναι, δηλαδή είναι πολύ εύχριστο σε οτιδήποτε συνταγή θέλετε να κάνετε και σε κάτι γρήγορο είτε σε και σκέτο ακόμα. Και μεσημεριανό. Ακριβώς, ναι, ναι, όλη μέρα, όλη μέρα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Α, ωραία, ζεσταίνεται. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε ένα-δύο λεπτάκια τώρα γιατί δεν το είχα βάλει να σταθεί γιατί κάτι σκεφτόμουν, κάτι έκανα, δεν ξέρω. Τι έκανε αυτό το βράδυ, το γιόρτασε χθε. Έχουμε βάλει το γάλα να ζεσταίνεται. Άρα, και πάμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη Παρασκευή. Είναι, στην ουσία είναι δύο τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για αυτή τη συνταγή μας. Είναι το μείγμα που θα κάνουμε στην κατσαρόλα, που είναι όλο αυτό το κρεμώδες αποτέλεσμα που θα βάλουμε μέσα στην τυροπιτά μας. Και είναι και το άλλο το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνει το φύλλο μας τραγανό και έτσι όπως πρέπει. Είναι νεράκι σε ένα μπολάκι, θα προσθέσουμε το ηλιέλαιο τη συνταγή μας και το baking powder. Σωστά, ναι, είναι λίγο παράδοξο, αλλά. Αυτό το αποτέλεσμα όλο θα μας έρθει και θα μας βοηθήσει το να κατέβουμε ελαφρώς με ένα κουταλάκι. Θα μας βοηθήσει γιατί θα ραντίζουμε ενδιάμεσα στα φύλλα μας, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε φύλλο κρούστας. Θα το ραντίζουμε ενδιάμεσα, όχι μόνο και το λαδάκι βουτυράκι που συνηθίζεται. Θα βάλουμε αυτό το μείγμα με νεράκι, το οποίο το νερό τι κάνει στο φύλλο κρούστας. Το βοηθάει να μην ξεραθεί πάρα πολύ και γίνει αντιαισθητικό. Δηλαδή αυτό που σπάει και δεν μπορεί να το πιάσει. Μαλακώνει και λίγο από μέσα και από πάνω τραγανό. Ακριβώς, δίνει την υγρασία που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και πάρα πολλές νοικοκυρές και παλιές μαστόρισες βάζουν νεράκι όταν ψήνουν μια πίτα. Το πιτσιλάνε, ναι, ναι, ναι. Το ραντίζουν με λίγο νεράκι. Αυτό εδώ το πράγμα τώρα, το μείγμα μας, νερό, λαδάκι και baking powder θα μας δώσει αυτή την υφή που θέλουμε. Άρα, ωραίο, το μάθαμε κι αυτό. Είναι ωραίο κόλπο και νομίζω μπορεί να γίνει αυτό. Όχι μπορεί να γίνει, επειδή το έχω δοκιμάσει σε πολλές πίτες. Σε οποιαδήποτε πίτα μπορεί να θέλει να υποκαταστήσετε το νεράκι που ραντίζουν οι νοικοκυρές και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Νερό, λαδάκι και baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού που αυτό θα σας λύσει τα χέρια. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα εδώ πέρα. Το γαλατάκι μας έχει ζεσταθεί. Κρατάμε στην άκρη το μείγμα από το νερό μας. Λοιπόν, δυναμώνουμε και πάμε τώρα μέσα. Το σιμιγδάλι μας. Πάει όλο το σιμιγδάλι μας μέσα. Εννοείται και το σιμιγδάλι για να λειτουργήσει μέσα στην πίτα μας και στο μείγμα μας για να μας δώσει το σούμα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να το αφήσουμε να πάρει την πρώτη μπουρμπουλήθρα που σας είπα. Ναι. Δηλαδή, με το που δούμε τον πρώτο βρασμό, θα δείτε ότι κατευθείαν αυτό πάει να γίνει μια πολύ ωραία κρεμούλα να πήξει. Δηλαδή, μια σιμιγδαλόκρεμα. Όπως κάνουμε την μπουγάτσα τη γλυκιά, κάνουμε και την αλμύρι σήμερα. Από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη που τους λέμε τυρόπιτα και γυρνάει το μάτι τους. Εμείς θα κάνουμε μπουγάτσα σήμερα για να γίνουν φίλοι μας. Όπως και οι φίλοι της γεύσης της νέας καμπάνια, το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Περνάμε μηνύματα γιατί είναι ωραίο η μαγειρική, πραγματικά να την ανακαλύπτουν και να την αγαπάμε. Και ειδικά όταν η Ελλάδα μας έχει τόσο ωραία μέρη και τόσες ωραίες γεύσεις. Λοιπόν, άρα ανακατεύουμε. Σε μισό λεπτό είμαστε πανέτοιμοι εδώ. Να ετοιμάσουμε εμείς και το έδαφος για να αρχίσουμε να στρώνουμε την. Μας, και το ρένι δεν χαλάς και πολλά μας. Υλικά. Δηλαδή έχει μια κατσαρόλα και ένα ταψάκι. 7-8 υλικά είναι όλο και όλο. Τίποτα. Πραγματικά και είναι και πάρα πολύ γρήγορη συνταγή. Δηλαδή αν είχαμε ζεστάνει το γαλατάκι ένα λεπτάκι πριν ξεκινήσει τη συνταγή μας, σε 5 λεπτά θα είχαμε στήσει την μπουγάτσα μας. Λοιπόν, ανακατεύουμε και πάμε τώρα εδώ. Θέλουμε ένα ταψάκι ή ένα πυρεξάκι 33x40. Αν θέλει να γίνει πιο χοντρή, μπορεί να βάλετε λίγο μικρότερο για να γίνει πιο μπαμπάτσι. Και αν θέλετε να είναι flat, μπορεί να παίξετε στο ταψάκι που σας λέω 33x40. Και πάμε τώρα. Ραντίζουμε λίγο από το μείγμα μας. Από το νερό, το λαδάκι και το μπέικιν, ίσα ίσα για να κολλήσει τα φύλλα μας. Εδώ. Εδώ το βλέπεις μια μπουρμπουλήθρα, την πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Για να μην το χάσουμε, γυρνάμε εδώ, γιατί είμαστε έτοιμοι και ανακατεύουμε γύρω-γύρω για να μην κολλήσει το σιμιγδάλι και μας καεί και μας καλάσει την κρεμούλα μας. Ίσα ίσα, ένα-δύο λεπτάκια. Με το που δούμε ότι αποκτάει το σώμα που χρειαζόμαστε, θα αρχίσει να πίζει, θα το δείτε. Θα αλλάξει τη ύφη από γάλα, θα μας γίνει κάτι ενδιάμεσα σε κρέμα
και υγρό. Θα πήξει λίγο όσο σωστά, χρειάζεται. Σωστά, γιατί έχουμε βάλει αρκετό σιμιγδάλι, γιατί είναι ο σταθεροποιητής την ώρα του ψήματος μαζί με τα αυγά και θα μας αφήσουν μετά όταν κόβουμε κομμάτι να μείνει το κομμάτι έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εδώ. Τέλεια. Και θα αφήνουμε στην αγριετή μας σχεδόν έτοιμη εδώ. Και πάμε. Θα προσθέσουμε τώρα το βουτυράκι με το που δούμε και περάσει το μισό λεπτάκι που θέλουμε για να πήξει ή το γαλατάκι μας. Και τα δύο αυγουλάκια. Όλα αυτά θα τα βάλουμε εκτός φωτιάς. Τώρα δηλαδή με το που δω ότι πίζει, θα το τραβήξω εκτός φωτιάς. Εδώ. Τέλος. Σβήνουμε το μάτι και τραβάμε εκτός φωτιάς. Αυτό ήταν στην ουσία. Θέλουμε να δημιουργηθεί αυτό εδώ το κροκάν αποτέλεσμα μέσα στο γαλατάκι μας. Δεν είναι δύσκολο, είναι πραγματικά πανεύκολο. Απλά θέλουμε να προσέξουμε μην κολλήσει το σιμιγδάλι μας κάτω γιατί θα μας χαλάσει την εικόνα της κρεμούλα μας και την υφή. Οπότε ανακάτεμα όλη την ώρα. Ανακάτεμα, ναι, ένα-δύο λεπτάκια είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή με το που αρχίσει και ζεσταίνει το γαλατάκι, είμαστε από πάνω και ανακατεύουμε. Εκτός φωτιάς τώρα πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Αλατάκι, πιπεράκι εννοείται. Εδώ. Τέλεια. Πιπεράκι. Μέσα. Και τώρα πάμε να βάλουμε δύο αυγουλάκια τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο ψήσιμο να μας κρατήσει το σώμα της η μπουγάτσα μας. Γιατί το αυγό ξέρουμε ότι σε κάθε μείγμα, όταν φτιάχνουμε μια πίτα ή μια μπουγάτσα αντίστοιχα, πάντα χρειαζόμαστε ένα με δύο αυγουλάκια για να μας δώσουν το σώμα που χρειαζόμαστε. Για να τα κρατήσει τα υλικά δεμένα. Σωστά, σωστά. Ανακατεύουμε και τώρα πάει μέσα και το βουτυράκι. Τέλεια. Είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να την κάνει και εσύ, Γιώργο. Καλά, εσύ μαγειρεύει μου ξυπνιόλα, αλλά είναι πανεύκολη. Αλήθεια. Και τώρα που θα βάλουμε και το τυρίκρεμα Φιλαδέλφια, θα μας χωμερίσει, θα μας δώσει και αυτό το βελούδινο αποτέλεσμα στο τελείωμα. Γιατί θέλουμε τελευταίο υλικό, αυτό που θα μας δώσει το χαρακτήρα μέσα στην μπουγάτσα μας. Το τυρίκρεμα μας. Λοιπόν, ανακατεύουμε και τώρα τι κάνουμε. Προσθέτουμε, επειδή έχουμε 800 γραμμάρια, έχω ανοίξει δύο συσκευασίες τυρίκρεμα Φιλαδέλφια και θα βάλουμε τα 800 γραμμάρια. Θα βάλουμε εδώ και άλλα 200, γιατί είναι 300 συσκευασίες. Τέλεια. Και τι θέλουμε τώρα, απλά θα το ανακατέψουμε εκτός φωτιάς. Κοιτάξτε εδώ, να μας δώσει αυτή την υπέροχη υφή που έχει το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια και να μας δώσει αυτό το σώμα που θέλουμε μέσα στην μπουγάτσα μας. Τέλεια. Εντάξει, φαίνεται εύκολο, γρήγορο. Μα είναι εύκολο, είναι γρήγορο και είναι και πεντανόστιμο και για μικρούς και για μεγάλους νομίζω θα τη λατρέψουν. Και το φτιάχνεις απόγευμα ή βραδάκι για να έχεις το πρωί έτοιμο το πρωινό. Σε μία ώρα μέσα έχουμε αυτή την πίτα. Δεν θέλει παραπάνω ώρα. Μία ωρίτσα θέλει. Έχουμε προθερμάνει και το φούρνο στους 180 βαθμούς. Στον αέρα εννοείται, πάντα οι πίτες μας και οι μπουγάτσες μας. Και τώρα απλά ανακατεύουμε με τη θερμοκρασία που έχει το γαλατάκι να σπάσουμε το τυρί κρέμα μας. Και κατευθείαν θα δεις, Γιώργο, το αποτέλεσμα μετά στο τελείωμα. Ανακατεύουμε γύρω-γύρω εδώ. Να αρχίσει να ομογενοποιείται το μείγμα μας. Να αποκτάει αυτή τη βελούδινη υφή. Πω, Παναγία μου. Και να πούμε ότι μπορούν να γίνουν φίλοι της γης μέχρι 31 Μαΐου. Με τη Σύφνο, τη Φλόρινα, την Κέρκυρα, τα Γιάννενα. Και να ανακαλύψουμε γεύσεις και συνταγές με Φιλαδέλφια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο και πραγματικά όταν μιλάμε για νησιά, ορεινές περιοχές, τοπικές συνταγές, νομίζω είναι η Ελλάδα το σήμα κατά τεθέν μπορεί να το δείξει και να το ανακαλύψει ένας άνθρωπος αυτό. Αλήθεια, πραγματικά. Γιατί εγώ που είμαι μάγειρας, όπου και να πηγαίνω, πραγματικά έχεις κάτι να πάρεις. Αλήθεια. Έτσι, συμφωνώ. Όπου και να πας σε χωριό, σε πόλη, σε κομμόπολη, σε νησί, σε χωριό. Αλήθεια, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι η Φίλη της Γεύσης είναι μια καμπάνια που πραγματικά στοχεύει στο ότι να ανακαλύπτουμε πράγματα που μπορούμε να τα δοκιμάζουμε, αλλά μπορούμε να τα φτιάξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και σε αυτό βοηθάμε κι εμείς. Λοιπόν, τέλος. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμο το μέγμα μας, κοίτα εδώ. Έτοιμο. Είναι πανεύκολο, είναι μπαμπάτσικο. Γι' αυτό σας λέω, αν θέλει να είναι μπαμπάτσικο, μπορεί να τη βάλει σε πυρεξιά και αν θέλει να είναι πιο flat. Ξέρω να τα ψάξει 33-40 για να έρθει έτσι όπως πρέπει. Και πάμε τώρα εδώ. Φιλαράκι. Να ανοίξουμε εδώ. Θα χρησιμοποιήσουμε 8 φύλλα. Μην σας φαίνεται περίεργο. Δεν θέλω να υπερισχύει το φύλλο μας στην μπουγάτσα. Αυτή είναι και η διαφορά στην μπουγάτσα με την κλασική τυρόπιτα. Αν θέλετε να είναι πιο μπουγάτσα, όχι πιο μπουγάτσα, πιο τυρόπιτα, μπορείτε να βάλετε 2 φύλλα σύν από αυτά που θα σας δώσω από πάνω. Α, περισσότερα. Σωστά. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 4 κάτω και 4 από πάνω. Τίποτα άλλο. Έχουμε ραντίσει. Έχουμε ραντίσει και βάζουμε εδώ φύλλο. Το βλέπετε. Από την δεξιά πλευρά να περισσεύει το φύλλο μας έξω. Και τώρα με την ίδια διαδικασία κάνουμε και το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Εδώ. Άρα 2 φυλλαράκια έχουν μπει μέσα. Το ένα να εφάπτεται στο άλλο και να περισσεύει από δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ωραία. Πάλι ραντίζουμε. Εδώ. Με το νερό μας, το ηλιέλαιο και το μπέικιν. Ίσα-ίσα δεν θέλουμε πάρα πολύ, μην το στουμπώσουμε. Και ακολουθούμε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο.
προς τα δεξιά μας, κολλάμε. Και προς τα αριστερά μας ξανά. Εδώ. Δεν μας νοιάζει να σπάσω τα φύλλα, εννοείται, έτσι είναι μπουγάτσα. Εδώ κολλάμε. Και εμείς παιδευόμασταν πάντα να τα βάζουμε οριζόντια. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ πέρα θα μας δώσει, θα μας βοηθήσει να κάνει μια θικούλα για να μπει μέσα όλο το μείγμα αυτό το υπέροχο και να μείνει. Άρα, ραντίζουμε ελαφρώς. Βοηθάμε με τα χέρια μας να κάνουμε τη θικούλα που λέμε. Και τώρα ανακατεύουμε μια τελευταία και πάει όλο το μείγμα μας μέσα. Μια τσιμιλή φανταστικά. Αλήθεια. Και έφυγε όλο μέσα. Έτσι. Τέλεια. Μην το φοβάστε αν νομίζετε ότι είναι δαρές. Πραγματικά όλο αυτό όταν ψηθεί θα έρθει και θα δέσει. Να φερώ, όπως έρχομαι. Το θηρίγραμμα Φιλαδέλφια θα δώσει ένα εξαιρετικό άρωμα στο τελείωμα και τέλεια υφή. Εδώ πάει αυτό πίσω. Αυτό είναι υπέρ του μάγειρα. Ξέρεις, ένα κουταλάκι. Και καθαρίζεις. Ναι, είμαι μια φρυγανίσα, είμαι λίγο ψωμάκι, μια χαρά. Στο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρνάμε προς τα μέσα τα φύλλα μας. Αν θέλετε, τα κόβετε. Αν δεν θέλετε, δεν τα κόβετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα, γυρνάμε προς τα μέσα για να κλείσουμε τη γέμιση που έχουμε φτιάξει. Με προσοχή εδώ να διπλώσουμε σαν φαγγελάκι. Και ραντίζουμε ξανά με το μείγμα μας εδώ. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Και με τα τελευταία τέσσερα φύλλα το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι πάλι τη ίδια διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο, Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς και θα κλείσουμε τα τελευταία δύο διαφορετικά. Θα δεις για ποιο λόγο το λέω. Λοιπόν, βάζουμε και βάζουμε με τον ίδιο τρόπο και ραντίζουμε ξανά. Τέλεια. Και τώρα θέλουμε να κόψουμε το περίσσιο φύλλο. Θα δεις ακριβώς γιατί το λέω. Κόβουμε το περίσσιο φύλλο γύρω-γύρω με ένα ψαλιδάκι. Θέλουμε να αφήσουμε 2 με 3 εκατοστά γύρω-γύρω να περισσεύει, όχι παραπάνω. Και θα σας πω ακριβώς τον λόγο. Θέλω να μου το ασφαλίσετε. Ακούστε λίγο περίεργο. Το κάνεις. Θα το βάλουμε από κάτω. Θα το σπρώξεις μέσα. Θα το σπρώξουμε μέσα για να κάνουμε τη θηκούλα ώστε να ψηθεί και να είναι ένα φακελάκι στο τελείωμα. Όταν το βγάλουμε θα είναι φακελάκι. Και θα είναι όλη η γέμιση της μπουγάτσας μέσα για να είναι έτσι φανταστική. Άρα, αυτά δεν τα πετάμε, τα κρατάμε, τα ψήνουμε για να τα βάλουμε σε μια πίτα ή σε μια πατσαβουρόπιτα ίσως. Και τώρα με το πινελάκι μας βάζουμε μέσα. Βάζουμε εδώ μέσα. Εδώ πιέζουμε λίγο ελαφρώς. Κοιτάξτε εδώ. Με το πινελάκι μας μπορούμε και με την αντίθετη ενός κουταλιού. Αν σας βοηθάει, μια χαρά θα είναι. Λίγο ακόμα και τα τελευταία μας φύλλα είναι τα τελευταία δύο. Και κλείσαμε. Κρυώνει, κρυώνει. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Στην ουσία τώρα κάνουμε το καπάκι για να σταθεροποιηθεί την ώρα του ψησίματος. Εδώ, λίγο εδώ, λαδάκι με το νερό μας και το φύλλο μας. Και τώρα στους 140 βαθμούς ψήνουμε για ακριβώς 45 λεπτάκια στο φούρνο, στη μεσαία σχάρα, στον αέρα. Βάζουμε τα φυλλαράκια μας από μέσα με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, εδώ, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστική πραγματικά. Υπομονή 45 λεπτά, την αφήνετε 5 λεπτάκια να κρυώσει. Την κόβετε, τη σερβίρετε αυτή την μπουγατσάρα και μπορείτε να τη σερβίρετε. Μπορεί να τη σερβίρετε με μελάκι, με σωμάκι, πάνε με όλα. Λοιπόν, φύγαμε για φούρνο. Βάλε, κόψε και ένα κομμάτι έτσι. Γωνία που έχει και μπόλικο φύλλο να ακουστεί το κράτς, το καλό. Το κράτς, λοιπόν, εδώ, εδώ και πάνε εδώ στην άκρη αυτά. Λοιπόν, με. Δώσω, πάμε να κόψουμε κομματάρα. Εδώ, εδώ. Και έλα να δεις τώρα τι θα γίνει. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Να σου βάλω μελάκι. Βάλε, βάλε, βάλε. Εννοείται, εννοείται. Τι. Λοιπόν, εδώ. Πόλικο. Κοιτάξτε. Είναι μπαμπάτσικη, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Λοιπόν, σερβίρουμε. Έχω βάλει πιατάκι του Σαραγλή. Αυτό είναι το πιατάκι του Σαραγλή, το λέω εγώ. Λοιπόν, κοίτα εδώ τι γίνεται. Πάνε αυτά εδώ. Μελάκι. Μελάκι. Έλα, αγάπη μου, κοίτα εδώ. Αυτό το γλυκό. Πραγματικά αυτή η μπουγάτσα η αλμυρή πάει με όλα, όλη μέρα. Μελάκι. Έτσι. Σουσαμάκι μαύρο. Σουσαμάκι. Και bon appétit, να έχουμε μια όμορφη Τρίτη. θα το πάρω μαζί μου, λέω εγώ αυτό.